Κυρίες και κύριοι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή χρονιά σας. Τον παρακολουθούμε εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. Είναι μια φυσιογνωμία πάρα πολύ γνωστή, τόσο της τηλεοπτικής όσο και της πολιτικής ζωής της χώρας. Νυν υπουργός, του έχει παραγγείλει πίτσες κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης. Τα βίντεο του στο YouTube κατέχουν ρεκόρ τηλεθέασης, ατάκες του έχουν γίνει μύθος κανονικά και πράγματα τα οποία έχει πει σε ανύποπτο χρόνο βγαίνουν τώρα αληθινά. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει λογικά δεν έχει κανείς να του προσάψει τίποτα για την τιμιότητα και την ακεραιότητά του και καταθέτει ορθές προτάσεις, δεν έχει καταφέρει ποτέ να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στην τελική, αν ο κύριος Λεβέντης είναι γραφικός, ο Λιάπης, ο κύριος Λιάπης που έγινε και υπουργός, τι είναι? Από μικρό και από τρελό, λένε, μαθαίνεις την αλήθεια και εμείς σήμερα θα επιχειρήσουμε να ανοιχνεύσουμε την αλήθεια του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, κύριου Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έτσι είναι το μέσο της νυχτός. Είστε σχεδόν καταδικασμένος να απευθύνεστε σε νυχτερινά ακροατήρια. Αυτό πώς σας κάνει και νιώθετε? Ποια είναι η επαφή που έχετε αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό? Εγώ είμαι ο άνθρωπος που από το 90 πρωτοθέσπισα το να βγαίνει οι τηλεθεατές στον αέρα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε μέχρι τότε ανοιχτή ακρόαση, δηλαδή δεν έβγαινε ο κόσμος. Μετέπειτα το κάνανε κι άλλοι, αλλά ελέγχοντας ποιους βγάζουν και τέτοια. Υπήρξαν κι άλλοι που και ακόμη και σήμερα βγάζουν τηλέφωνα στον αέρα, αλλά σε εκπομπές όχι απόλυτα πολιτικές. Είναι κάτι, ένας δηλαδή, λόγω χαρή, ένας Λαβίδης βγάζει τη νύχτα. Ο Λαβίθης. Ναι, βγάζει τη νύχτα, αλλά βγαίνει. Καλός συνάδελφος Κωνσταντίνος. Αλλά αυτό είναι δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν είναι πολιτική. Είναι δημοσιογραφική εκπομπή αυτή. Δεν συγκρούεται με κάτι. Mm-hmm. Δεν ζητάει. Η γεύση που σας μένει μετά από 25 χρόνια σε αυτό το κουρμπέτι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ποια είναι? Δηλαδή, πώς νιώθετε σήμερα? Ότι είναι ένα κακό τοπίο το τοπίο των ΜΜΕ. Ότι υπάρχει διαπλοκή με την πολιτική εξουσία κάποιων επιχειρηματιών και ότι δυστυχώς οι δημοσιογράφοι είναι καταδικασμένοι να διαπλέκονται μέσα σε αυτό το κύκλωμα προκειμένου να είναι αρεστοί στα αφεντικά και για επιδιώκοντας το μεγάλο κασέ. Πώς νιώθατε? Η επιτυχία δηλαδή ενός δημοσιογράφου είναι το υψηλό κασέ, ναι, να γίνει πρωτοκλασάτος, δεν νοιάζεται για την αλήθεια, δεν νοιάζεται για αυτό που λέμε πληροφόρηση. Ο λαός νοιάζεται γι' αυτό? Διότι ο λαός δεν ρωτήθηκε και ποτέ. Πολύ σωστά, τα ρίχνουμε στους δημοσιογράφους πολύ σωστά. Ο λαός δεν ρωτήθηκε και ποτέ. Οι εκλογές. Είναι παθητικός δέκτης αυτών που γίνονται στα κανάλια. Εκλογές, και... ξαναλέω, δεν ρωτήθηκε. Οι εκλογές πάλι λειτουργούν σαν πλήση εγκεφάλου. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν σε όλο το διάστημα πριν τις εκλογές και στην προεκλογική κίνηση συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι να κάνει και ο λαός? Όταν σας έπαιρναν τηλέφωνο και σας κάνανε καζούρα, σας κάνανε πλάκα. Στα 50 τηλέφωνα που είχαμε κάθε βράδυ, ναι, ένα-δύο ήταν ίσως που ήταν εγκάθετοι άλλων κομμάτων και οι οποίοι θέλανε, ναι, να χαλάσουν την εκπομπή. Και την άλλη μέρα εφημερίδες και οι άλλοι σταθμοί ανακύκλωναν αυτό το ένα τηλέφωνο θέλοντας να με βλάψουν, mm-hmm, και δεν λέγανε τι άλλο λέγαμε. Δηλαδή πολεμούσαν την ουσία των λεγόμενων να την παραμερίσουν και να προτάξουν ένα φεδρό κλίμα τύπου ένας και ο άλλος που ήταν σαφές για όσους παρακολουθούσαν την εκπομπή ότι ήταν βαλτή. Αυτό το λέγατε. Ναι. Και μάλιστα χαρακτηρίζατε και ορισμένους ακροατές, παύλα, φαρσέρ, ως τσιράκια
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως κάποια τους. Πράγματα έτσι τα παίρνατε πολύ προσωπικά. Μήπως τελικά δεν ήταν αυτό και ήταν απλά ακούστε, μια τάση, μια, σοβαρή μια μόδα που είχε ακούστε, γίνει. Όχι, κάναμε μια σοβαρή πολιτική. Δηλαδή θεωρείτε ότι σας στοχοποιήσανε. Βέβαια, γιατί βγήκε ένας άνθρωπος από το πουθενά, ο Βασίλης ο Λεβέντης, και έλεγε κάποιες αλήθειες και κινδύνευαν τα κόμματα να απολέσουν ψήφους. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχετε πάρει σε εκλογές? Γύρω στο 1,8. Σε ποιες επαναληπτικές? Ευρωεκλογές. Όχι, ευρωεκλογές. Του 96 νομίζω. Πόσο χρειαζόταν τότε για να εκλέξετε βουλευτή? Τρία χρειάζεται. Και στις ευρωεκλογές και ναι, τότε. Ναι. Μάλιστα. Νιώσατε από τότε, όλα αυτά τα χρόνια, από το 90, ότι επαναλαμβάνεστε, ότι έχετε στερέψει, ότι δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο, ότι λέτε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα? Ακούστε, το να λέει ένας πολιτικός τα ίδια σημαίνει ότι τα πιστεύει. Όταν δεν έρχεται το χρόνος και τα επαληθεύει ο χρόνος αυτά που λέει, αν τα αλλάξει είναι λάθος του. Εφόσον μέσα στην ψυχή μου αισθανόμουν ότι εκφράζω το δίκιο, έπρεπε να επιμένω. Έλεγα κατά του Ρουσφετιού. Έλεγα κατά των τζακιών και της οικογενειοκρατίας. Έλεγα για την απλή αναλογική. Έλεγα για πράγματα που ιδιαίτερα τώρα αρχίζουν και τα συζητούν όλοι. Τα έχω σημειώσει όλα αυτά. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση το εξής. Άρα να κουραστεί ένας να λέει πράγματα που είναι αναγκαία. Τα έχω σημειώσει όλα αυτά, ξαναλέω. Και μου κάνει εντύπωση το εξής, κύριε Λεβέντη. Γιατί πιστεύετε ότι ενώ τα λέγατε όλα αυτά, τα οποία πλέον κατά κοινή ομολογία στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι σωστά, και καθώς δεν έχει βρεθεί κανένας να σας κατηγορήσει για ατιμία, για ναι, έλλειψη ακεραιότητας, ναι, πολύ βασικό, δεν καταφέρατε να πείσετε να μπείτε στο κοινοβούλιο, τι νομίζετε ότι φταίει? Ναι, δύο πράγματα έφταιγαν. Ότι τότε που το 90 που ξεκίνησα εγώ συγκρούστηκα με ένα δικοματικό σύστημα που ήταν που μεσουρανούσε. Πήγαινες στο ΠΑΣΟΚ το απόγευμα και την άλλη μέρα έπιανες δουλειά στη ΔΕΗ. Ήταν το απόλυτο κομματικό κράτος. Το ίδιο και η δεξιά. Οπότε ο κόσμος σου λέει, και καλά να τα λέει ο Λεβέντης, εμείς έχουμε να διορίσουμε τα παιδιά μας. Το Ρουσφέτη νομίζω με άφησε εκτός βουλής, και άφησε και εκτός βουλής και αυτά που πρεσβεύω. Το Ρουσφέτη. Και τα ΜΜΕ που το μήνα των εκλογών με εξαφάνιζαν εντελώς. Το μήνα των εκλογών δεν με καλούσε κανένα κανάλι. Ενώ όλη την περίοδο μπορούσε που και που, ξέρω εγώ, κάποιος ακροφικός να με καλέσει. Δύσκολα, μου κάνουν εμπάργκο όλοι. Αλλά γενικώς μπορούσε κάποιος να με καλέσει για 5 λεπτά, ας πούμε, σε ένα ράδιο, σε μια τηλεόραση, να πω 5 πράγματα. Στο μήνα των εκλογών με κόβανε για να μην έχει γνώση ο κόσμος ούτε καν αν κατεβαίνει η Ένωση Κεντρών, αν μετέχει. Ένα κόμμα λοιπόν που επί ένα μήνα, τον τελευταίο, τον κρίσιμο μήνα, παρασιωπάται η συμμετοχή του. Ποιο πιστεύετε ότι πώς είναι? Πώς μπορεί να του πούμε αυτού του κόμματος ότι δεν μπήκε? Δεκτών. Ποιο πιστεύετε ότι είναι μέχρι τώρα το μεγαλύτερό σας λάθος, το μεγαλύτερό σας σφάλμα? Θέλω να πω ότι όταν συμβαίνει κάτι, βεβαίως μπορεί να υπάρχουν δυνάμεις έξω από εμάς στις οποίες να αποδίδεται ένα μέρος του φτεξίματος, αλλά κάπου κι εμείς, στη ζωή γενικά, όχι μόνο εσείς πολιτικά ή οποιοδήποτε άλλο, στη ζωή γενικά, κάπου κι εμείς πρέπει να φταίμε. Αισθανθήκατε ότι κάτι έχετε κάνει λάθος όλα αυτά τα χρόνια? Εντοπίζετε ίσως κάποιο σφάλμα στην πορεία σας μέχρι τώρα? Ίσως η μεγάλη ευθύτητά μου, η εντιμότητά μου, ίσως είναι αρνητικά, γιατί έζησα σε μια εποχή διαπλοκής, σαπίλας, συναλλαγής και πελατειακών καταστάσεων, και οπωσδήποτε η τιμιότητα και το να λες ευθέως αυτό που αισθάνεται η ψυχή σου ήταν λάθος. Ίσως ήμουνα δηλαδή εκτός εποχής εγώ. Σε μια εποχή που η Ρώμη έκλεβε και σάπιζε, εγώ έλεγα για τη δημοκρατία, για την ισοπολιτεία, για τη διαφάνεια. Έλεγα, λόγω χάρη στα δημόσια έργα και στα εξοπλιστικά, σε όλα αυτά, είχα πει ότι στις επιτροπές αναθέσεων πρέπει να μετέχει και εισαγγελικός λειτουργός με κλήρωση από το Σώμα των Εισαγγελέων Εφετών. Γιατί το έλεγα αυτό? Αν το είχαμε κάνει, δεν θα υπήρχαν ούτε Κάντες, ούτε Τσοχαντζόπουλοι. Αν δηλαδή στην Επιτροπή
που επέλεγε τι εξοπλισμούς θα πάρουμε, υπήρχε εισαγγελέας διακληρώσεως με ρόλο ουσιώδη, δεν θα νομίζω να είχαμε κλεψίες και μίζες. Βεβαίως, με τον ίδιο τρόπο που έχετε μιλήσει. Το ίδιο και στην ανάθεση δημοσίων έργων. Χρηματοδότηση όπου ήθελε κομμάτων. Ο υπουργός, ανέθετε. Χρηματοδότηση κομμάτων, απλή αναλογική. Χρηματοδότηση κομμάτων να κοπεί η κρατική επιχορήγηση. Συζητούσα και να πάμε σε σύστημα Αμερικής, όπου ο καθένας να μπορεί να δίνει στο κόμμα 500 δολάρια ή ευρώ, ξέρω εγώ, ή 1000. Και να αναγράφεται αμέσως στο ίντερνετ και να κοινοποιείται στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής. Την υπόθεση που λέγεται και να μην εικόνα. Δίνει το κράτος ούτε ένα ευρώ. Όπως στην Αμερική. Ότι την υπόθεση που λέγεται εικόνα. Ζούμε στον πολιτισμό της εικόνας. Τη διαχειριστήκατε σωστά όλα αυτά τα χρόνια? Είχατε ποτέ κάποιον άνθρωπο δίπλα σας να σας συμβουλεύει? Εμένα είχα πολλούς και μου είχαν πει να μην βγάζεις τηλεθεατές στον αέρα, αφού έστω στους 101. Δεν σέβεται τη συζήτηση, μη βγάζεις. Εγώ πάντα πολεμούσα να δίνω στο λαό μικρόφωνο. Είστε ένας άνθρωπος που κάνει το δηλαδή, δικό του. Ή μου λέγανε πρέπει το Α και το Β το στούντιο να έχει καλύτερα σκηνικά. Εγώ έδινα βαρύτητα στην ουσία. Οπότε σας λέγανε πράγματα, έκανα, αλλά εσείς κάνετε το δικό σας. Που έκανα και κάνω είναι πολιτικές. Λίγο με ενδιαφέρει το σκηνικό. Εσάς αν αυτά που θα πούμε τώρα, σκεφτήκατε όμως ότι μπορεί να ενδιαφέρει τους άλλους. Πώς? Σκεφτήκατε όμως ότι μπορεί να ενδιαφέρει τους άλλους, ότι ζούμε στον πολιτισμό της εικόνας και ίσως τελικά ο λόγος, δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν λέω το αντίθετο, να μετράει το ίδιο ή μερικές φορές και λιγότερο λάθος. Από όσο η εικόνα. Λάθος αυτό. Η ουσία πρέπει να μετράει. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι θα μπορούσα να διαφωνήσω. Είναι εκπομπές λόγου. Πολιτικές εκπομπές. Δεν είναι εκπομπές. Έτσι, μαγκαζίνο, πώς κάνει ο Λιάγκας. Αν όμως η κοινωνία δεν το πιάνει αυτό, αν η κοινωνία δεν το καταλαβαίνει, εσείς θα περιμένετε η κοινωνία να πάει με τα δικά σας νερά και όχι εσείς να προσπαθήσετε με κάποιο τρόπο να διαρρήξετε αυτό το, ακούστε, το σύστημα. Στα λάθη της η κοινωνία δεν με παρασύρει. Νιώσατε ποτέ? Αν αισθανόμουν ότι η κοινωνία είναι σωστή και πράττει σωστά, θα έκανα εγώ υποχώρηση. Αλλά επειδή πιστεύω ότι σε μια πολιτική εκπομπή έχει ζωτική σημασία ο λόγος, η άποψη, δίνω μικρότερη σημασία στα σκηνικά, στις παρουσιάσεις, στους φωτισμούς. Διατηρώ αυτή την άποψη. Αν μου επιτρέπετε. Γιατί άλλοι που ήταν σε μεγάλα κανάλια, που κάνανε τα καλά σκηνικά, βγήκανε κλέφτες. Βγήκανε ψεύτες. Εντάξει, όχι όλοι. Πάντως οι συνένοχοι είναι σε ένα σύστημα σήμερα. Ακούστε, και αν όλοι δεν κλέψανε, λανσάρανε αυτό το σύστημα. Ο Λιάπης, ας πούμε. Τώρα τον κατηγορεί ο Καψής, όπου και να δείτε ο Πρετεντέρης, εναντίον του. Όλοι στην πυρά ο Λιάπης. Ο Λιάπης όμως λανσαρίστηκε επί 30 χρόνια από τους ίδιους. Οι δημοσιογράφοι τη μερίδιο. Πώς, όχι μερίδιο, μεγάλο μερίδιο. Ναι. Γιατί το σκηνικό στην πολιτική στείνεται από τα ΜΜΕ. Ο δημοσιογράφος μπορεί να ήξερε τι γινόταν και να το απέκρυπτε, τη ρεμούλα όλη αυτή. Και μόνο που στηρίζανε σαν ανιψό του Καραμαλή, δεν τον στηρίζανε ως άξιο, τον στηρίζανε ως αξιόλογο. Δεν νομίζω. Το στηρίζανε λόγω ότι ήταν η κλίκα. Έδινε εντολή ο Καραμαλή, στο περιβάλλον Καραμαλή, ελέγχανε τα χρήματα προς τα κανάλια, θα έλεγε την κάποιος, κρατική τηλεόραση, άρα κάποιος παίρνανε γραμμή. Εμένα μου είπανε και σε άλλα κανάλια στον Αντένα ότι ξεκινάει φαξ στις εκλογές για το ποιοι θα καλούνται. Ναι, δηλαδή από το αυτό. Κόμμα. Ισχύει σε μεγάλο Και ακόμη και τώρα, ισχύει, που δεν είναι εκλογές. Έρχονται νόμιμα. Θέλει να κάνει μια πολιτική εκπομπή. Ναι. Στέλνει στη Νέα Δημοκρατία, ποιον θα μου στείλετε. Και γι' αυτό προφανώς είναι ήδη και ίδιοι. Ένα Κουρλέτης είναι συνεχώς παντού, μία Βαλαβάνη, ο Γιακουμάτος, εκείνος ο Μαριάς, οι οποίοι είναι από το πρωί, μεσημέρι, βράδυ σε όλα τα κανάλια. Γιατί μετανιώνεται. Αυτό το σύστημα δεν ξέρω και οι ίδιοι πώς, γιατί νομίζω τους κάνει ζημιά πέραν κάποιου ορίου. Επαναλαμβάνονται, κουράζουν, δεν λένε και τίποτε και νομίζω παρακμάζει ένα σύστημα ολόκληρο. Γιατί μετανιώνεται μέχρι τώρα? Τι είναι αυτό το οποίο θα κοιτάξετε τον εαυτό στον καθρέφτη ή θα μιλήσετε με ένα πολύ στενό σας φίλο? Ή οικογένεια έχετε? Βεβαίως. Γιατί μετανιώνω, ακούστε κάτι. Μετανιώνω που δεν υπήρξα όσο έπρεπε επιτακτικό σε κάποια πράγματα, στα θέματα της ηθικής.
στα θέματα της ηθικής. Αυτό που σας είπα ότι επέμενα στην Επιτροπή Αναθέσεων Δημοσίων Έργων ή στην Επιτροπή Αναθέσεων Κρατικών Προμηθειών να παρίσταται εισαγγελικός λειτουργός, αυτό έπρεπε να το έχω κάνει ευρύτερα γνωστό. Ενώ πολεμούσα την απλή αναλογική, που είναι ένα ζήτημα που ήθελε πολιτική ωριμότητα για να το κατανοήσεις και να το ασπαστείς. Η οικογένειά σας τι σας λέει? Κατά πρώτον, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να γνωρίσουμε έναν Βασίλη Λεβέντη, τον οποίο δεν έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. Είστε παντρεμένος? Ναι. Μία φορά, δύο, πόσες? Δεν ξέρω καθόλου. Μία. Πόσα χρόνια είστε με τη γυναίκα σας? 32-33. Πώς γνωριστήκατε? Τώρα. Πάνω. Αυτό τώρα ούτε το θυμάμαι ειλικρινά. Καλά, μπορεί να το θυμάται εκείνη. Εκτός Αθηνών πάντως έγινε. Εκτός Αθηνών. Παιδιά. Ένα. Ετών. Τώρα 36. 30. Και στη ζωή του τι δρόμο έχει τραβήξει? Τι δρόμο έχει κάνει? Τι έχει αποφασίσει να κάνει? Έχει τελειώσει το κολέγιο το αμερικάνικο και... Το αμερικάνικο κολέγιο εδώ, Δεν είναι τον λίγο αντιφατικό να λέτε ότι... Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν είναι λίγο αντιφατικό να λέτε ότι από τη μία υπάρχει αυτή η νομενκλατούρα και συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας και να στέλνετε το παιδί σας στο αμερικάνικο κολέγιο? Δεν είναι, νομίζω, τίποτα το οποίο δείχνει ότι ασπαζόμαστε των Αμερικανών τον τρόπο ζωής. Τι σπουδές έχει κάνει το παιδί σας? Πώς? Τι σπουδές έχει κάνει? Τέτοια, business administration και οικονομικά. Και τώρα έχει καταφέρει να βρει κάτι για να εργαστεί, κάπου να διοχετεύσει τη δημιουργικότητά του? Δουλεύει σε μια εταιρεία τσιγάρα, πολυεθνική εταιρεία. Εσείς βιοπορίζεστε πώς, αν μου επιτρέπετε? Πολιτικός μηχανικός είμαι. Δεν το γνωρίζαμε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι που σας βλέπουν όλα αυτά τα χρόνια... Αυτό, ξέρετε, επιτρέψτε μου, το γνωρίζουν. Συνομιλούσαμε τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, τον Γιώργο τον Λαμπράκο. Και ένα από τα πράγματα τα οποία λέγαμε όταν σκεφτήκαμε να σας καλέσουμε είναι ότι να ένας γνωστός μας που δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή, λέτε τώρα είστε πολιτικός μηχανικός. Τα κανάλια... Δεν το γνωρίζει κανένας. Τα κανάλια, ξέρετε, ότι μου έχουν κάνει ένα σχετικό εμπάργκο. Ενώ εγώ δεν έχω δώσει λαβή. Εγώ έχω τις απόψεις μου. Τις απόψεις μου. Και νομίζω ότι το χρέος των ΜΜΕ είναι να επιτρέπουν εις όλους να εκθέτουν τις απόψεις τους, ώστε ο λαός να γνωρίσει τις απόψεις αυτές και αναλόγως να ψηφίσει. Σε μια δημοκρατία, μια δημοκρατία που κάποιοι προβάλλονται και κάποιοι κόβονται, δεν μπορείς να μιλήσεις ποιος παίρνει λίγους ψήφους ή πολλούς. Μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Θα σας ρωτήσω σε λίγο για το πώς αντιδρά η οικογένειά σας, πώς δέχεται η οικογένειά σας όλη την πολιτική σας δράση όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα όμως πιο πριν, επειδή έχουμε ετοιμάσει μερικές καλώς εννοούμενες εκπλήξεις, να πάμε σε ορισμένες προφητείες σας. Προφητείες το λέτε και εσείς ο ίδιος. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε λοιπόν από το 1993 κάτι το οποίο λέτε και συμβαίνει σήμερα. Παρακαλώ. Η Ελλάδα να συνειδητοποιήσει ποιοι την κυβερνούν δεκαετίες τώρα. Έκανα προπενθυμέρου μία προφητεία. Να δούμε αν θα είμαι καλός προφήτης ή κακός. Διακινδυνεύω τις ικανότητές μου στην προφητεία. Ο ελληνικός λαός θα ντρέπεται για αυτούς που ψήφιζε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί οι κύριοι δεν θα μπορούν να βγουν στο δρόμο να δούνε τους συμπολίτες τους. Το τόνισα. Θέλω να δω. Σήμερα έχει ο μήνας 29 και τονίζω ποια είναι η προφητεία. Όλοι θα είμαστε αηδιασμένοι και θα ντρεπόμαστε για αυτούς που ψηφίζουμε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί που ψηφίζαμε δεκαετίες τώρα και που κορόιδεψαν και ενέπαιξαν το λαό κατ' επανάληψη, δεν θα έχουν δύναμη να βγουν στο δρόμο και τα παιδιά τους θα ντρέπονται που τους έχουν πατεράδες. Και τα εγγόνια τους θα ντρέπονται που ανήκουν στην οικογένεια. Είναι η δήλωση και η προφητεία η δική μου. Και θέλω να δω αν θα επαληθευτώ εγώ ή αν θα επαληθευτεί ο 80χρονος Μητσοτάκης και ο ισόχρονός του κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Τι νιώθετε τώρα που το βλέπετε αυτό? Συναισθηματικά. Ακούστε, τι σας προξενεί? Για να είμαι ακριβής, δεν επρόκειτο περί προφητείας. Έβλεπα ένα σύστημα πώς λειτουργεί, κύριε Μπογδάνο μου. Έβλεπα δηλαδή ότι
πηγαίνανε στα κόμματα και με γινόντουσαν όλοι κρατικοδίαιτοι. Έβλεπα το δημόσιο ότι δεν λειτουργούσε. Βασίλευε η αργομιστία. Έβλεπα τη μία επιχείρηση μετά την άλλη να κλείνουν και να θέλουν όλοι μέσω του δημοσίου να επιβιώνουν. Ένα τέτοιο κράτος ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα κατέρεε, θα τελείωνε. Δεν πρόκειτο για προφητεία, αλλά για εκτίμηση μιας πραγματικότητας. Και πολύ κράτησε. Όταν εγώ έκανα αυτό, πότε ήταν, 93, το 1993 είπα αυτό 93, το πράγμα. Εγώ πίστευα ότι 10 χρόνια ακόμη η Ολυμπιακή. Γιατί έγινε 20 χρόνια ακόμη κράτηση μέχρι να πτωχεύσουμε? Γιατί μεσολάβησε μια Ολυμπιάδα, στην οποία μπήκανε κάποια 12-15 δις επιπλέον, και η διεθνής κοινότητα και οι αγορές κάνανε έτσι το χατήρι της Ελλάδος να μην τονίσουν το μέγεθος του χρέους και το πότε θα, την επικείμενη πτώχευση. Καταλάβατε, μας έκανε χατήρι να αναβάλουν την πιστοποίηση της πτώχευσης. Αλλά η πτώχευση ήταν μαθηματικά βέβαιη, μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, που όλοι θέλουν δημόσιο, που τα κόμματα έχουν γίνει γραφεία ανέβρεσης εργασίας, που όλοι κλέβανε. Και κλέβανε σίγουρα, γιατί οι βίλες που έχουν γίνει από τη Βόρεια Κηφισιά μέχρι τα τέρματα του Σουνίου είναι με κλεμμένα. Μην μου πείτε ότι είναι οι βίλες αυτές. Και τι πιστεύω, θέλω και να τονίσετε στο θέμα της φοροδιαφυγής, ότι πρέπει να βάλουμε κλίμακες. 10 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Να ελεγχθούν οι 20.000 Έλληνες που έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αφού αντιμετωπίσουμε αυτούς τους 20.000 Έλληνες, να πάμε στους άλλους 80.000 που έχουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Να τους ελέγξουμε, γιατί πιστεύω ότι οι περιουσίες αυτές γίνανε με βρώμικο τρόπο. Διάβασα στο... Γιατί ψάχνουν τώρα ένα γιατρό, ένα κέντρο που δεν κόβει αποδείξεις, αυτά είναι γελιότητες. Διάβασα στο αντιδιαπλοκή.gr ότι, αν το κατάλαβα καλά, συμφωνήσατε με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που έλεγε στην αρχή της κρίσης μου είχε ότι πει, μην μπείτε σε μνημόνια. Μου είπε, δεν υπάρχει πριν λόγος. Μπούμε στο μνημόνιο, ναι. Τον είχα δει λίγο μετά τις εκλογές του 9. Απολύστε 200.000 δημοσίους υπαλλήλους και μειώστε 35-40% μισθούς και συντάξεις όλων, και δεν θα χρειαστεί μνημόνιο. Εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίως, αυτό το πράγμα το έχουμε. Τους δημοσίους υπαλλήλους ήξερε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό αργομίστων και ζητούσε τους αργομίστους να διώξουμε. Ξέρετε τι. Δεν ζητούσε να τους ευσυνείδη τους. Πολύ. Ήξερε στους δήμους, στο ευρύτερο δημόσιο, στις 10. Δουλεύανε άνθρωποι, εντός εισαγωγικών δουλεύανε, εμπιστοδοτούντο χωρίς να προσέρχονται. Σου λέει διώξτε αυτούς, τα παράσιτα. Πολλοί περίμεναν, θεώρησαν, πίστεψαν ότι σήμερα είστε προσκεκλημένος μου, διότι ήθελα να αστειευτώ. Καθόλου. Συνεπώς τώρα σας ρωτάω πλήρως. Είστε νέο παιδί και δεν το πιστεύω. Πλήρως, όχι. Λέω επειδή διάβασα πολλά πράγματα. Και εμένα μου το είπανε αυτό. Είμαι βέβαιος. Ότι σε εκείνο το κανάλι δεν σε έχουν καλέσει ποτέ, πότε απεφάσισαν και γιατί να σοβαρευτούν και πότε αποφάσισαν να σε καλέσουν. Είμαστε μια γωνιά του καναλιού στη μέση της νύχτας. Σας ρωτώ λοιπόν τώρα πλήρως σοβαρότητος. Το 93 βλέπατε αυτό. Τώρα τι βλέπετε? Τώρα δηλαδή την Ελλάδα σε 5-10 χρόνια πώς τη βλέπετε? Βλέπω ότι αν τα κόμματα συνεχίσουν τις ακρότητες και την ψηφοθυρία, θα φύγουμε από το ευρώ, θα μας εκδιώξουν και θα γίνει τριτοκοσμική χώρα η Ελλάδα. Είναι η πιο κρίσιμη χρονιά αυτή και η επόμενη. Ή μένουμε στο ευρώ και συμμορφωνόμαστε, γίνονται οι διαρθρωτικές αλλαγές και διατηρούμε τη θέση μας στην Ευρώπη, ή αποβαλώμεθα. Είστε μνημονιακός. Πώς? Είστε μνημονιακός. Όχι, κάθε άλλο. Αφού σας είπα, υπήρχε τρόπος να μην μπούμε στο μνημόνιο. Τώρα όμως... Και τώρα υπάρχει τρόπος να βγούμε από το μνημόνιο. Κρατήστε το. Θα ήθελα να επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Να σας ρωτήσω αν τραγουδάτε. Διότι κάτι μου έχει πει ένας καλός φίλος. Και να δούμε και τι προφητεύσατε σε εισαγωγικά και για μερικά άλλα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.
Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη και σε εσάς εκ νέου. Είχαμε σήμερα κάτι το οποίο μάλλον έπρεπε να σας το έχω ρωτήσει πιο πριν. Καταιγιστικές εξελίξεις με τεράστια ονόματα. Είχαμε μείνει το πώς προηγουμένως πώς θα μπορούμε τώρα να φύγουμε από το μνημόνιο. Το θυμάμαι. Αλλά σας πηγαίνω λίγο μέσω Λαμίας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, λόγω επικαιρότητας. Επειδή τώρα πήγα να πιω λίγο νερό, μου λέει ο floor manager εδώ. Μου λέει, κοίτα να δεις, ψάχνουν να βρουν τον Φιλιππίδη, τον Κοντομινά. Φαίνεται ότι κάτι κινείται στην Ελλάδα. Γι' αυτό, επειδή το πάμε στην Ελλάδα σήμερα, πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει, δηλαδή θα γίνει μια κάθαρση σε αυτή τη χώρα? Δεν το πιστεύω. Γιατί κορά κομμάτι δεν βγάζει. Και όλοι αυτοί οι κινητικότητα που υπάρχει... Από τους πολιτικούς έχουν παραπέμψει και έχουν φυλακίσει τους συνταξιούχους. Δηλαδή ο Τσοχαζόπουλος είχε πια βγει εκτός. Ο Παπαγεωργόπουλος εκτός. Ο Παπαντονίου εκτός. Συνταξιούχους. Δηλαδή θα φάνε λίγα κεφάλια, 3-4 από εδώ και 3-4 από εκεί, για να σώσουν τα μεγάλα κεφάλια. Μας είπατε πιο πριν. Τώρα αυτά κοντομινάδες που λέτε και τα λοιπά. Γιατί τα δικήματα τα μεγάλα που έχουν γίνει δεν είναι για το ταμιευτήριο. Τα δικήματα τα μεγάλα είναι για το χρηματιστήριο το 99. Και εκεί επικρατεί η σιωπή, σιγή ηχθείως. Ποιοι είναι οι υπέτη και ποιες κατηγορίες πιστεύετε τους βαρύνουν? Και δεν αναφέρομαι τώρα στην τελευταία υπόθεση. Οι κατηγορίες δεν είναι αυτό που αθώθηκαν προημερών. Αυτό ναι, αυτό είναι πτέσματα. Αυτό είναι τίποτα, ήταν λάθος κατηγορητήριο. Ήταν μήπως εξαπατήσαν τον κόσμο. Όταν πηγαίνει ένας στο χρηματιστήριο μπορεί και να κερδίσει, μπορεί όμως και να χάσει. Άρα δεν νομίζω ότι στοιχειοθετείται απάτη και καλώς αθώθησαν. Παρά το ότι υποπροδοσμό. Ενώ ποιοι είναι στο χρηματιστήριο άλλο είναι το πρόβλημα. Πιστεύω ήταν, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 20 εταιρείες, 30 εταιρείες. Γνωστοί διαπλεκόμενοι είναι, με κάνετε και τα ξαναλέω, είχαμε πει να μην μπούμε για... Συγγνώμη μια στιγμή, περιμένετε, όχι δεν θα μου την κάνετε εσείς όπως λένε ο Τσφακιανάκης. Μισό λεπτό, έχουν... σας είπα εγώ να μην πείτε ονόματα. Πώς? Σας είπα εγώ να μην πείτε ονόματα. Όχι, είχα πει εγώ να... Να όχι, να είμαστε ξεκάθαροι. Να μην τα βάλουμε με αυτούς που τα έχουμε βάλει εδώ και 30 χρόνια. Εσείς το είπατε. Και μας έχουν... Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Μας έχουν κάνει εμπάργο. Εσείς το είπατε αυτό, κύριε Λεβέντη μου. Σας είπα εγώ να μην πείτε ονόματα. Όχι, όχι. Εσείς με αφήσατε να κάνω αυτό που θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φρονώ όμως ότι εκεί είναι το έγκλημα του χρηματιστηρίου. Δηλαδή ότι πουλήσαν τις προσωπικές τους μετοχές με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Ποιοι, πείτε ονόματα. Οι ιδιοκτήτες εταιρεών. Ποιων εταιρεών? Ποια, της Παπαδόπουλος ΑΕ πουλάω ήδη υγιεινής? Υπήρχαν εταιρείες και χρηματιστηριακές που παίρναν λεφτά από τον κόσμο και επένδυαν σε άλλες. Υπήρχαν και ιδιοκτήτες μεγάλων εταιρείων. Μάλιστα. Κατασκευαστικών, εμπορικών, εταιρείων εισηγμένων. Αυτοί πούλησαν τις ονομαστικές τους μετοχές. Στο χρηματιστήριο μπαίνει το 30% των μετοχών μιας επιχείρησης. Το άλλο 70% είναι ονομαστικές. Δια του αγοράζω ακριβά. Να... Πώς? Δια του αγοράζω ακριβά. Ακριβά. Τι μέθοδος. Σημαίνει αγοράζω ακριβά? Πείτε. Γράφανε στο συμβόλαιο. Όχι, τις ονομαστικές μετοχές τις πουλούσαν. Το αγοράζω ακριβά είναι άλλο. Αγόραζαν τα λεφτά. Προσέξτε, δύο αδικήματα έγιναν μεγάλα στο χρηματιστήριο. Το ένα αδίκημα είναι ότι πούλησαν τις ονομαστικές τους μετοχές. Είπαμε το 30% ήταν εισηγμένες, το άλλο 70% ονομαστικές δικές τους. Ωραία. Αυτές δεν πρέπει να πωλούνται, γιατί όταν ξέρουμε τον Παπαστράτο, ο κόσμος πάει και αγοράζει μετοχές, εμπιστεύεται τον Παπαστράτο ότι θα διοικεί την εταιρεία. Απαγορεύεται να τις πουλήσει. Επετράπει τότε που ήταν στο υψούν 7.000 του χρηματιστηρίου οι μονάδες, να πουλήσουν τις ονομαστικές τους μετοχές στο υψούν όταν ήταν. Και η αποχώρηση αυτών των ανθρώπων έφερε την κατάρρευση και όσοι είχαν αγοράσει χάσαν τα λεφτά τους. Για το σκάνδαλο που έχασε απόψε. Το δεύτερο είναι ότι επένδυαν τα λεφτά που παίρναν από τον κόσμο. Σε τίποτα, επένδυαν σε τυποτένιες εταιρείες με εικονικά συμβόλαια, γράφοντας μεγάλα τιμήματα και αγόραζαν καράβια στην Ονδούρα και στον Παναμά και ξεπλέναν τα λεφτά. Άρα από όλα αυτά τα 32 τρεις δραχμές ή τη 96 δις ευρώ του 1999 δεν ωφελήθηκε τίποτα η Ελλάδα. Για το σκάνδαλο, για τα παράτυπα δάνεια δεν θέλετε να πείτε κάτι? Για αυτό το οποίο μας κάει σήμερα. Παράτυπα όλοι παίρνανε δάνεια. Θαλασσοδάνεια. Ο Νιάρχος πώς έκανε τα ναυπηγεία? Παίρνανε δάνεια χωρίς να έχουν φέρει εγκαιότητα πάνω από τις δυνάμεις της εταιρείας. Όλοι και λέγανε
Σε χρηματοδοτούσαν τα κόμματα. Που ισχύσει αυτό το οποίο μας είπατε πιο πριν. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτή είναι τρίτη παρανομία τα θαλασσοδάνεια. Σε περίπτωση που ισχύει. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις φερεγγιότητα, δεν έχεις αντίκρισμα, ζητάς δάνειο πολύ πέραν των ικανοτήτων της εταιρείας σου και μετά δεν το πληρώνεις. Σε περίπτωση που ισχύσει αυτό το οποίο μας είπατε πριν. Ναι. Διότι είδαμε πιο πριν πως κοιτώντας από το 1993, 10-20 χρόνια μετά, πέσατε μέσα. Τι να κάνουμε. Αυτό συμβαίνει, υπάρχουν τα ντοκουμέντα εκείνης της εποχής και υπάρχει η κατάσταση σήμερα, τα συγκρίνει κανείς, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, αν συμβεί λοιπόν αυτό το οποίο λέγατε πριν, ότι νομίζετε, πιστεύετε, διαβλέπετε ότι η Ελλάδα πρόκειται να πάει ακόμα στο χειρότερο, ότι δεν βάζουμε μυαλό, ναι, θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ, θα γίνουμε μια τρίτο... Αν διατηρηθεί αυτή η εχθρότητα να λένε οι μισοί πολιτικοί τους άλλους μισούς προδότες και... να υπονομεύει, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και ο Καμένος χαίρονται να σκουντουφλήσει ο Σαμαράς να σκοντάψει. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο Σαμαράς προαναφερθέντες... μόνος του, λέει, πώς κρίνεται το γεγονός λέει, σώζει ότι την Ελλάδα, ενώ εγώ πιστεύω ότι καταστρέφει. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι οι προαναφερθέντες δεν πήγαν στην τελετή ανάληψη. Στα πλαίσια της ψηφοθυρίας. Αυτοί απευθύνονται σε ένα κοινό που του έχουν κοπεί μισθοί και συντάξεις και κοιτάνε να πάρουν ψήφους. Δεν κοιτάνε τη χώρα. Χαίρονται να αποτύχει ο Σαμαράς. Δε Σαμαράς πάλι ακολουθεί ρόλο κλητήρα των Ευρωπαίων. Δηλαδή χωρίς άποψη εφαρμόζει ένα σχέδιο, μη κοιτώντας ότι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από άλλες παράπλευρες πληγές του προγράμματος. Όπως είναι η ανεργία, όπως είναι η ύφεση, όπως είναι ένα σωρό πράγματα που δεν λειτουργούν. Κύριε Λεβέντη, αν δεν έλλειψη υπήρχε... ρευστότητα στις τράπεζες που έχει κόψει το χρήμα. Της... Αν δεν υπήρχε η Ένωση Κεντρών και πηγαίνατε στις κάλπες να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, τι θα ψηφίζατε? Πείτε ότι δεν υπάρχει η Ένωση Κεντρών. Ότι είστε ένας Έλληνας πολίτης που δεν είναι ο Βασίλης Λεβέντης, αλλά έχετε τα μυαλά τα οποία έχετε και δεν έχετε διατρέξει την σταδιοδρομία που έχετε διατρέξει μέχρι τώρα. Φτάνετε στην κάλπη. Τι ρίχνετε? Κοιτάξτε, να ψηφίσω ανθρώπους που τους θεωρώ κατώτερους των περιστάσεων. Και θεωρώ ότι ο εγωισμός τους και ο αυταρχισμός τους είναι πάνω από το συμφέρον του τόπου, δεν μου πάει το χέρι. Ναι, αλλά... θα έριχνα άκυρο. Δηλαδή ούτε δεξιά μπορώ να ψηφίσω. Γιατί σας λέγω, ο Σαμαράς 2 χρόνια ήταν αντιμνημονιακός, έβριζε το μνημόνιο και μετά έκανε τούμπα. Ποια πίστη μπορώ να έχω σε αυτόν τον άνθρωπο, όσο και αν μου λέει. Εσείς όμως δεν είπατε ότι χρειάζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές και τα μέτρα του μνημονίου πιο πριν, κατάλαβα λάθος. Πότε το αισθάνθηκε αυτός? Στα 2 χρόνια δεν χρειαζόταν. Πάντα χρειαζόταν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολιτικοί της ευκαιρίας. Δεν είναι πολιτικοί σοβαροί. Σοβαρός είναι ένας που λέει πάντα την αλήθεια. Όπως είπατε, λέω συνέχεια τα ίδια. Αυτό είναι το προτέρημα ενός πολιτικού. Πολιτικός που 2 χρόνια είναι αντιμνημονιακός και μετά γίνεται μνημονιακός. Αυτός, και αλήθεια να λέει τώρα, δεν τον πιστεύει ο κόσμος. Και πολλοί βουλευτές που του φεύγουν του Σαμαρά είναι γιατί τους έκανε καραγκιόζηδες. Τους έβαζε επί 2 χρόνια να βρίζουν το μνημόνιο και μετά ήρθε μια ωραία πρωία και τους λέει τώρα υπέρ του μνημονίου. Και τους έκανε καραγκιόζηδες τους ανθρώπους. Πώς όμως ζητάτε? Το ίδιο έκανε και ο Χαρατζαφέρης. Και είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ενώ ήταν με το μνημόνιο ο Χαρατζαφέρης στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Πάει ένα βράδυ και λέει παιδιά έξω από το μνημόνιο. Πώς όμως, αγαπητέ μου κύριε Λεβέντη, και του λένε οι άλλοι θα γίνουμε καραγκιόζηδες για χάρη σου? Να υπάρξει μια οικουμενική κυβέρνηση είναι ένα από τα πράγματα στα οποία επιμένετε 20 χρόνια τώρα. Την ύπαρξη μιας οικουμενικής κυβέρνησης, την οποία κρίνεται απαραίτητη για τη σωτηρία του τόπου. Ναι. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ο κεντρός... Μπορούν όμως αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν σε ένα τραπέζι? Αυτοί είναι παροχημένων αντιλήψεων. Συνεπώς, μήπως είναι κενό γράμμα αυτή η πρόταση? Όταν ήταν πολιτική άνοιξη, ο Σαμαράς έλεγε οι υπουργοί να μην είναι βουλευτές. Αυτό που φωνάζω εγώ από το 90 μου το είχε κλέψει το 93 που έκανε την πολιτική άνοιξη. Και έβαλε και αυτός οι υπουργοί να μην είναι βουλευτές. Τώρα έβαλε όλο βουλευτές. Άρα δεν πίστευε σε τίποτε. Με καταλάβατε. Ενώ αν το πίστευε, θα το τηρούσε τώρα που σχημάτισε κυβέρνηση. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Ευθέως θα σας το πω. Ναι. Ότι σε ορισμένα πράγματα φαίνεται η ματιά σας να είναι πολύ καθαρή, η κρίση σας να είναι κρυστάλλινη. Και σε ορισμένα άλλα πράγματα, δεν ξέρω αν το κάνετε για λόγους επικοινωνιακούς, αυτό το οποίο λέτε έρχεται και σκάει τελείως αντίθετα με την πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας έχω ακούσει πολλές φορές πριν από εκλογές να λέτε «πιστεύω στη νίκη της Ένωσης Κεντρώων».
και μετά να έρχονται οι εκλογές. Στην αναγκαιότητα νίκης. Ποτέ δεν έλεγα, ακούστε κάτι, η Ένωση Κεντρών εκφράζει, ο κεντρός χώρος γενικά, εκφράζει τη λογική, το μέτρο. Και οι άλλοι τις ακρότητες. Αισθανόμουν ότι αν ο λαός παρασυρθεί από τα ρουσφέτια, από το χρήμα, από την προβολή στο ΑΜΜΕ και τους ψηφίσει, θα ζημιώσει ο τόπος. Αλλού το πάω. Σας έχω ακούσει να λέτε, πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή. Δεν θέλω να παίξω με τις λέξεις, αλλά αντιλαμβανόμουν και αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Πίστευα και πιστεύω στην ωριμότητα του λαού. Και επειδή, αυτό μου κάνει επειδή 20 χρόνια τώρα. Αν την είχε επιδείξει την ωριμότητα αυτή, ο λαός δεν θα πτώχευε, ούτε θα ζούσε τον εφιάλτη που ζει. Ακούστε, ωφέλεια θα είχε ο λαός αν με είχε ψηφίσει. Λέτε αλλά επίσης, επαναλαμβάνω, ο λόγος που δεν μπήκε η Ένωση Κεντρών στη Βουλή είναι ότι τον τελευταίο μήνα των εκλογών κανένα κανάλι δεν μας πρόβαλε και ζητώ και τη δική σας μαρτυρία επ' αυτού. Στις περσινές εκλογές του 12, σε όλη την προεκλογική περίοδο, μας βάλανε, ούτε στο έξτρα δεν με βάλανε, προφασιζόμενοι ένα νόμο ότι οι υποψήφοι δεν μπορούν να κάνουν εκπομπές. Που μπορούσε κάλλιστα να λυθεί αυτό το θέμα με το να είμαι καλούμενος μιας εκπομπής. Δεν το κάναν όμως. Ξέρετε τι, μόνο στην ΕΡΤ βγήκατε, παρακαλώ τον επειδή είχε πλήρες συνδυασμούς. Κύριο Βελάνη. Επειδή είχε πλήρες συνδυασμούς η Ένωση Κεντρών. Ακούστε όμως, ακούστε. Πού το πάω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι πήγατε εκεί πέρα και τους είπατε κάτι ευθέως και κατάμουτρα, το οποίο είναι δηλαδή σχεδόν μακάβρια προφητικό. Παρακαλώ να ακούσουμε τον κύριο Λεβέντη. Δεύτερη ωραία, προφητεία. Επειδή δεν μπήκα στη Βουλή, τι είμαι, πεταμένο στο δρόμο, δεν έπρεπε μια φορά το μήνα να με καλούν. Άρα είναι φασίστες οι διοικούντες. Με συγχωρείτε, αλλά είναι αυτό το πράγμα, εντάξει, να το κάνει ένας Κυριακού, ένας Κυριακού ή ένας Αλαφούζος που ζητώ το ποδενέσχες του, το αντιλαμβάνομαι, με εκδικείται. Αλλά η διοίκηση της ΕΡΤ έπρεπε να είναι δημοκρατική. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Λέω την άποψή μου. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Αλλά τι είναι. Μα καλεί 100 φορές το Βενιζέλο. Ακόμη και τώρα. Ακόμη και τώρα. Καλούν. Ακόμη και τώρα. Είναι τα εντός βουλής κόμματα. Ναι, ναι. Είναι και τα εντός βουλής. Αφήστε τώρα τα εντός και τα εκτός. Λέω τώρα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω κάτι άλλο. Καλούν συνέχεια τον Παυλόπουλο, την Πάντια Μαντοπούλου. Έχετε πρωινές εκπομπές. Ένας Αρβανίτης. Τα παρακολουθώ. Δεν μπορούσε μια φορά το δίμηνο να καλεί και κάποιο κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών, δηλαδή θα έχανε κάτι η ΕΡΤ, θα κέρδιζε νομίζω η ΕΡΤ και ο κόσμος που θα έβλεπε την πολυφωνία θα την αγαπούσε την ΕΡΤ, ενώ τώρα τη συνδέει ότι είναι προσωπικό κομματικό εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Εσείς σαν εργαζόμενοι αυτό νομίζω πρέπει να υπερασπίζεστε και όχι να το ζείτε ο Παπανδρέου, ζείτε ο Καραμαλής, γιατί είδατε πάνε και να σας κλείσουν αυτοί οι ίδιοι τους οποίους φωνάζετε ζήτω, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή με ευκολία θα κλείσουν την ΕΡΤ. Ναι. Να το ξέρετε. Να έρθουμε στην επόμενη. Μπαπ, τους το πετάξατε, δηλαδή τι. Δεν θέλω να πω ότι είστε γκαντέμις σε καμία περίπτωση, ότι αυτό που, όχι, που λέτε γίνεται. Ήξερα στις επόμενες εκλογές οι Γερμανοί τους προδότες τους χρησιμοποιούσαν όσο θέλαν την προδοσία και στο τέλος τους εκτελούσαν. Είστε σαββατογεννημένος. Ούτε ξέρω, αυτό δεν τα έχω. Το δεύτερη ερώτηση που με βρίσκεται απρότιμα. Πότε γεννηθήκατε, ποια χρονολογία. Το 51. Το 51, μάλιστα. Τώρα στις επόμενες εκλογές, τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αφού πάει για πολύ λίγο, πολύ χαμηλά, κόμματα σαν την Ένωση Κεντρών έχουν περιθώριο να μπουν μέσα. Που λένε την... Γιατί έχουν περιθώριο να μπουν μέσα. Γιατί τώρα πια... πάω σε διάφορα κανάλια της επαρχίας και μιλάω, που πρώτα δεν πήγαινα, πρώτον αυτό, που ακούγονται τα κανάλια τα περιφερειακά, κάνουμε μεγαλύτερο αγώνα, βγάζουμε την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή και τη μοιράζουμε σε όλη τη χώρα, κάνουμε ένα πιο εκτεταμένο αγώνα, δύσκολο βέβαια, γιατί όταν σου λείπει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν σε βάζουν καν στο ερωτηματολόγιο και τα κανάλια τα μεγάλα δεν σε συμπεριλαμβάνουν καν, είναι ο αγώνας μάταιος και δύσκολος. Αλλά πιστεύω ότι έρχεται και η εποχή που ο λαός θα πάει κόντρα στο ρεύμα. Έχετε δηλαδή, μοιράσει... Γιατί πήγαινε τόσα χρόνια με το ρεύμα και είδατε κινδυνεύει, πεινάνε οι μισοί Έλληνες. Έχετε μοιράσει και ο ίδιος... Πώς? Έχετε μοιράσει και ο ίδιος, όχι μία και δύο φορές. Αυτό μου το έλεγε η φίλη μου η Μάρθα Φερρυπίν, ότι έξω από εκκλησίες, από, από νοσοκομεία, μέχρι και από νεκροταφείο έξω έχετε μοιράσει. Το εμπάργκο που μας κάνουν,
προσπαθούμε να το πολεμήσουμε με σκληρό αγώνα. Μέχρι τώρα η ανοριμότητα του λαού δεν μας βοήθησε. Τώρα όμως ο λαός είναι πιο όριμος. Δηλαδή πιο όριμος. Κάποτε ο πατέρας μου έλεγε, όσοι με το καλό δεν παίρνουν, με το στομάχι και με την πείνα θα πάρουν μπροστά. Οπότε καθώς φύγουν τώρα τα... είναι υπέρ μας. Πώς το λένε, και σας λέω, ένα Πασόκ που έπαιρνε 47, και 48 ναι. Και παίρνει 3. Θα τα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό... όλα, δεν το πιστεύω. Δίκιο, γιατί είμαστε... ο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε είναι ένα κόμμα που ικανοποιεί πάσαν νόσων και πάσαν επιθυμία. Μαλακία, το... λέει. Ναι. Η γραφή το λέει, δεν το λέμε εμείς. Ναι, εντάξει. Κανένα μέτρο δεν βρίσκεις. Λοιπόν, θα σας πω όμως κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση. Και μου έκανε ειλικρινά εντύπωση. Στελέχη έχετε. Δεν γίνομαι ειρωνικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπαίνω στο αντιδιαπλοκή.gr. Το οποίο από την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε για δεύτερη φορά στη ζωή μας, επειδή είχαμε συναντηθεί πριν από σχεδόν 15 χρόνια, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πότε, το διαβάζω λοιπόν ενδελεχώς, δεν βρίσκω μέσα να υπάρχουν αναφορές στελεχών. Δεν βλέπω στελέχη, δηλαδή, okay, να σας ψηφίσει ο ελληνικός λαός, εδώ με μάλλον, το καλό. Μάλλον σφάλεται, γιατί βλέπετε πού? Κείμενα... Άμα σας δώσω την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή, γράφουν πολλοί συνεργάτες. Ναι, αλλά όταν κάποιος... στο το, ίντερνετ το 2014, κείμενα... όταν κάποιος μπει στο διαδίκτυο. Ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι κάποιος παρακολουθεί τη σημερινή μας συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, και λέει, καλά τα λέει ο Λεβέντης. Αλλά ο Λεβέντης μόνος του, εντάξει, είναι μια αξιόλογη είναι μονάδα. Μια άλλη συκοφαντία που είχαν ρίξει. Ακούστε, η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, είχε συνεργάτες, είχε στελέχη. Τα βλέπουμε τώρα, είχε. Η Χρυσή Αυγή έχει του υποκόσμου. Λοιπόν, του υποκόσμου, αλλά τους έβλεπες. Λέγεται ένας, λέγεται Κασιδιάρης, ο άλλος λέγεται Παναγιώταρος. Αυτά μάλλον ζημιά κάνουν αυτά τα στελέχη. Όχι. Εγώ αλλού το πάω. Δεν βλέπω ούτε καν τα ονόματα μέσα στο site σας. Δηλαδή περιμένω να μπω στο αντιδιαπλοκή.gr, να κλικάρω κάπου και να μου βγάλει. Ακούστε, κόμμα από Σχεδρών που κατεβάζει 400 υποψηφίους, όσους και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Γιατί δεν τους έχετε στο site? Πώς? Γιατί δεν τους έχετε στο αντιδιαπλοκή.gr? Τότε δεν έψαξα καλά. Απλά υπάρχει στην περίοδο των εκλογών. Μετά δεν τα αποσύρονται αυτά. Δεν έχει σημασία όμως κανείς να ελέγξει τις επιλογές που του προτείνει ο εκάστοτε κομματικό συνδυασμό. Και ομογενείς έρχονται και πολιτεύονται με την Ένωση Κεντρών και καθηγητές πανεπιστημίων της Αμερικής έρχονται και είναι υποψήφοι της Ένωσης Κεντρών. Μάλιστα εξεπλάγησαν που όταν ήρθαν δεν τους κάλεσαν τα κανάλια. Και λέει εδώ πέρα δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Ελπίζανε ότι με το που μπαίνουν υποψήφοι σε ένα κόμμα όλα τα κανάλια πάνε και ερευνούν ποιοι είναι οι υποψήφοι, τους φέρνουν συνεντεύξεις. Δεν είδαν το χάλι ότι έπρεπε να τρέξουν αυτοί στα κανάλια. Δεν είναι αρχηγοκεντρικό το κόμμα καθόλου. Μα μόνο εσάς βλέπουμε. Στις συγκεντρώσεις που κάνουμε και στις συσκέψεις είμαι ο τελευταίος που μιλάω. Ξέρετε τι σκέφτομαι? Μιλάω λιγότερο από όλους. Καταρχάς είμαι ο μόνος που ακούω τους πάντες. Εφόσον δηλαδή, συμβαίνουν και ισχύουν όλα αυτά τα οποία μας λέτε και δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω, αυτά ότι μπορείτε να τα χρειάζεστε ερχόμενος ένα βράδυ στο γραφείο. Διότι αν λέτε ότι έχουμε στελέχη, μιλάτε τελευταίως στις συγκεντρώσεις, πώς έχει βγει όλα αυτά τα χρόνια συντηρούσανε μια συκοφαντία. Έπρεπε να βρουν κάτι κακό για μένα. Νιώθησατε ποτέ λίγο δηλαδή δοκιμότητας? Δηλαδή δεν είπανε μόνο αυτά. Με είπανε γραφικό, πολλά πράγματα. Δεν είπαν ποτέ ότι είπα κάτι κακό. Προσέξτε, κάνανε προσωπικές επιθέσεις και πολεμούσανε πλήττοντας εμένα. Νομίζανε ότι γλιτώνουν και από αυτά που εκφράζω. Μου είπε ένας φίλος σας, βρήκανε ένα κακό. Προσέξτε, τόσο καιρό που περιφέρεστε. Μου είπε ένας φίλος σας. Αυτό θέλω να σας πω. Που είπα κάτι που είναι. Αλλού το πάω. Ναι. Μου είπε ένας φίλος σας ότι μου λέει πρόσεχε τον Λεβέντη. Και όταν λέω φίλος σας, εννοώ ένας άνθρωπος ο οποίος σας εκτιμά. Μάλιστα. Λοιπόν, μου λέει πρόσεχε με τον Λεβέντη γιατί είναι ευέξαπτος. Μήπως αυτό το πράγμα σας έχει γυρίσει μπούμερα. Με βλέπετε ευέξαπτο? Εγώ προσωπικά όχι. Αλλά γιατί να είστε και ευέξαπτος απέναντί μου? Εγώ έρχομαι εδώ πέρα. Και καμιά φορά σε παλιά σας καλώ για να μιλήσω. Σε παλιά βίντεο. Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Που είμαι ευέξαπτος. Καρκίνο λέτε στο Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Κύριε Κωνσταντίνε μου, όταν μια εκπομπή είναι τρίωρη και γίνονται με συμμετοχή τηλεφωνημάτων
από τους τηλεθεατές. Κάποια στιγμή θα ανέβουν και οι τόνοι. Ποτέ όμως δεν έβρισαν. Μήπως σας έκανε κακό, για παράδειγμα. Όχι, όχι. Ακούστε, σε μία εκπομπή, όταν την κοιτάτε, εσείς δεν κοιτάτε τι λέει ο άλλος το περιεχόμενο, να τον κρίνετε. Κοιτάτε απλά το θέαμα. Δεν νομίζω, είστε επιστήμονας και πρέπει να κοιτάτε το περιεχόμενο. Αν κοιτάτε μόνο το περίβλημα, ναι. Είναι λάθος κατά μένα. Μήπως είστε ιδεαλιστής. Θέλω να πω. Αυτή λέτε, η λέξη δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε με αυτή τη λέξη. Μήπως είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε μια πραγματικότητα που δεν ισχύει. Τι λέτε, είμαι πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή, εγώ μπήκα πρώτο στο Πολυτεχνείο, στο Μετσόβιο. Είμαι άνθρωπος που πατάω στη γη. Δεν είμαι ούτε ψεύτης, ούτε λέω πράγματα που δεν μπορεί το χέρι μου να τα φτάσει. Μόνο εννοώ, και μήπως έχετε, μήπως... Ποτέ δεν είπα θα κάνουμε αύξηση σε κανέναν. Με επισκέπτονται αστυνομικοί, λέει αν υπερασπιστείτε να μην μας κόψουν οι συντάξεις, θα έρθουμε μαζί σας. Λέω όχι, μην έρθετε. Εννοώ μήπως κάνετε λάθος εκτιμήσεις σε ορισμένα πράγματα. Έχετε δει, μην πέστε μου ναι, μία. Ναι, Φερρυπίν, ότι εκτίμηση. Πιστεύετε ότι ο λαός ναι. Κρίνει λογικά. Μήπως τελικά ο λαός κρίνει συναισθηματικά, ο λαός κρίνει με βάση την εικόνα και εσείς όλα αυτά τα ακούστε, χρόνια. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να κρίνει. Πρέπει να κρίνει όριμα και είναι σοβαρά. Μια μορφή ιδεαλισμού αυτό. Τώρα, πως κρίνει, σας λέω, επειδή κρίνει με βάση μια πλαστή εικόνα που του δημιουργούν τα ΜΜΕ, κάποιες δημοσκοπήσεις που του λένε η ψήφος στο ΤΑΔΕ πιάνει τόπο, ενώ στην Ένωση Κεντρών δεν πιάνει. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία εμφυλοχωρούν για να εξοντώσει ένα πολιτικό ή ένα κόμμα ένα ολόκληρο κατεστημένο. Ξέρετε, είναι πολλά τα... Μερικές φορές βλάπτουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και μπορεί να... Δεν το πιστεύω. Αυτό μπορεί... θα έπρεπε να... Αυτό δεν θα το λέω μόνο να για πείτε εσάς. Εγώ να έκανα ένα λάθος. Εκεί σχεδόν η παρατήρηση. Εγώ να έκανα... Κάποτε πήγα σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στον Πειραιά. Την έχει ένας φίλος μου, τη ΡΑΣ. Και του λέω, γιατί δεν βάζεις την Ένωση Κεντρών μέσα. Και ό,τι πάρει. Και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Βάζουμε, είναι 6-7 χρόνια. Μόνο εντός βουλής κόμματα. Στις δημοσκοπήσεις. Ακούστε, έχετε βάζουμε, πει. Λέει, μόνο εντός βουλής κόμματα στο ερωτηματολόγιο. Και ρωτώ, τη Χρυσή Αυγή, όταν την βάλανε τον Οκτώβριο του 2011 και είπαν 7% και ο Δελατόλα στο Ποντίκι και ο Ψυχάρης στο Βήμα, ήταν εντός βουλής η Χρυσή Αυγή. Άρα όποιον αγαπούν τον προωθούν. Όποιον θέλουν να τον εξοντώσουν και η Χρυσή Αυγή του κατεστημένου. Δεν είναι, τι είναι. Γυρνάτε και λέτε πριν από εκείνες εκλογές. Το έχω σημειωμένο. Ναι. Δεν πιστεύω να υπάρχουν Έλληνες που θα ψηφίσουν 7% τη Χρυσή Αυγή. Εδώ. Βεβαίως. Το τους θεωρώ είναι λυπηρό. Όμως υπήρξαν. Υπήρξαν. Αυτό είναι κατάπτωση. Μήπως όμως είναι και λάθος εκτίμηση. Ακούστε, ο λαός μπορεί να πέσει όσο χαμηλά θέλει. Εγώ θα αγωνίζομαι πάντα να τον σηκώσω ψηλά εκεί που τον θέλω. Στις δημοσκοπήσεις λέτε, να ψηφίζει εγκληματίες και φασίστες, μπορεί να το κάνει από εκδίκηση, να νομίζει ότι έτσι κάτι κάνει. Τα μάτια του βγάζει ο λαός. Η Χρυσή Αυγή λέει: κρεμάστε τους. Και να τους κρεμάσω τους 300. Μετά θα πούνε σε μένα ο κόσμος: λύσε μας και τα προβλήματα. Μπορεί να τα λύσει η Χρυσή Αυγή, αυτές οι μούρες που βλέπετε εκεί είναι σε θέση να λύσουν προβλήματα. Ενώ ένα κέντρο μιλάει και λέει ότι υπάρχουν 300.000 τρίπλο συνταξιούχοι. Το έχει πει κανείς αυτό. Τρίπλο συνταξιούχοι. Γιατί να παίρνουν τρεις συντάξεις. Σε ποιο κράτος της γης υπάρχουν τρίπλο συνταξιούχοι. Αν έχουν κάνει τρεις δουλειές διαφορετικές. Τι θα πει. Αν είναι σε τρία διαφορετικά ταμεία. Και τι έγινε. Τέσσερις δουλειές, 14. Σύνταξη θα πάρουν μία. Και κακώς κάναν τέσσερις δουλειές. Γιατί όταν είναι άνεργοι 1.000.000, πότε θα πιάσουν δουλειά αυτοί. Συγγνώμη, αν εσείς μπορείτε να κάνετε τέσσερις δουλειές και είναι και 30.000 άλλοι δημοσιογράφοι άνεργοι, θα κοιτάξουμε εσάς να βρούμε και δεύτερη και τρίτη δουλειά ή να δουλέψει και ένας άνεργος. Ναι, αυτό βέβαια αντιβαίνει λίγο και στους νόμους της ελεύθερης αγοράς. Άρα έχουμε 220.000 πολυθεσίτες. 220.000 πολυθεσίτες που αν περιοριζόντουσαν εις μία δουλειά, αρκετοί άνεργοι θα απεροφούντο. Έχουμε και 300.000 τρίπλο συνταξιούχους που αν κόβαμε τις δύο συντάξεις θα γινόταν μεγάλη εικόνα. Επίσης η Ένωση Κεντρών έχει προτείνει και κάτι άλλο που καλό να το μάθει ο κόσμος. Οι 100.000 πλούσιοι Έλληνες να παύσουν να παίρνουν τη σύνταξη. Όπως το κάνανε στην Αυστραλία. Από πού θα πάρει τη σύνταξη. Αν 100.000 οικογένειες πλούσιες που έχουν από νίκια, έχουν τόκους καταθέσεων, έχουν εισοδήματα ρε παιδί μου, και δεν έχουν ανάγκη το 2.000 τη σύνταξη. Αν από αυτούς 100.000 πλουσίους Έλληνες κόψουμε τη σύνταξη,
μπορούμε σε 400.000 οικογένειες να δώσουμε από 500 ευρώ. Είναι μία το μορφή. Το κάνανε στην Αυστραλία. Είναι μία στην μορφή. Στην Αυστραλία δεν είναι δικό μας. Το γνωρίζω. Ναι. Είναι μία μορφή σύγχρονης συσάχθειας αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, δικαιοσύνης. Μα δεν το βλέπω για κακό. Γιατί αφού πλούτησε ο άλλος και έχει πολυκατοικίες και νίκια και τόκους αποκαταθέσεις, γιατί να απορροφά από το κράτος τα 2.000. Μα και η συσάχθεια δίκαιο μέτρο ήταν του Σόλωνος. Εσείς από πού θα πάρετε σύνταξη? Πώς? Παίρνετε σύνταξη, είστε συνταξιούχος, πηγαίνετε στο γραφείο. Από το Τσιμέδε είμαι. Mm-hmm. Είμαι πολιτικός μηχανικός, σας είπα. Όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από τη δραστηριοποίησή σας με την Ένωση Κεντρών, συνεχίζατε, πηγαίνατε στο γραφείο κάθε είχα μέρα κανονικά? Είχα γραφείο, ναι, με συνεργάτες, ναι, με δύο άλλα παιδιά και... Τραγουδάτε? Μελέτες. Όχι, απλά στα φοιτητικά μου χρόνια είχα. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας κάνω μία έκπληξη και φίλες φίλοι θα κάνουμε και σε εσάς. Δεν είπαμε όμως πως μία να έκπληξη. Μπορούσε να βγούμε από το μνημόνιο, θα προλάβουμε. Α, μην ανησυχείτε, κύριε Λεβέντη μου, τηλεοπτικός χρόνος όπως η κλεψίδρα. Από τη στιγμή που μας ήρθατε εδώ πέρα μία η ώρα το βράδυ, μην ανησυχείτε, θα σας ανταμείψουμε με όλο το χρόνο που θέλετε. Κυρίες και κύριοι, περιμένετε να ακούσετε τον κύριο Λεβέντη σε κάτι το οποίο δεν έχετε φανταστεί. Που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σαν θα μεγαλώσουν όλα θα γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκα άλλο λιμάνι, τρέλο να με έχει κάνει από το Πειραιά. Εδώ είστε 20 ετών. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Δηλαδή, πραγματικά, πώς σας ήρθε και κάνατε αυτό το δισκάκι? Ήτανε χούντα τότε. Εμείς είμαστε παιδιά της χούντας που μπήκα στο Πολυτεχνείο το 69. Ήσασταν στο Πολυτεχνείο το 73. Ναι, τέταρτο ετής. Ήσασταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ναι. Και, και θέλω την ιστορία με αυτό το δισκάκι. Κοιτάξτε, τότε οι φοιτητές... Μέχρι τον τρίτο χρόνο ούτε αρχαιρεσίες γινόντουσαν και απαγορευόταν και συγκεντρώσεις και τα πάντα. Από το τρίτο έτος και μετά επέτρεψε ο Παπαδόπουλος να γίνονται συνδικαλισμός μέσα να ψηφίζουν οι φοιτητές εκπροσώπους και έτσι έπεσε η Χούντα, έτσι ξεκίνησε. Και το δισκάκι αυτό πώς προκύψε? Το δισκάκι αυτό πρόκυψε στο πρώτο έτος με κάτι παιδιά άλλα που ασχοληθήκαμε. Έτσι σαν ένας τρόπος να... για να μην... Ας ακούσουμε λίγο. Είναι κι άλλα αυτό. Δεν βρει καλό λιμάνι, τρέλο να με έχει κάνει από τον Πειραιά. Επειδή είμαι Πειραιώτης τώρα. Ναι, μην μου πείτε ότι είστε και Ολυμπιακός. Οπωσδήποτε. Είστε και Ολυμπιακός, έρε να πάρει. Και σε αυτό είμαι αντίθετος με τον Αλαφούζο. Πάλι. Ακούς Γιώργο. Αυτό. Ναι. Καλά, δεν νομίζω. Εντάξει, όχι, έχει θέματα ο κύριος Αλαφούζος μέσα, ούτε εσείς με τον κύριο Αλαφούζο. Ολυμπιακός είμαι γιατί είμαι Πειραιώτης, είμαι ταμπουριώτης. Και γιατί. Τώρα, συγγνώμη, είστε ευχαριστημένος με όλα τα χρήματα που έχετε πάρει. Στον Ολυμπιακό ήμουν αθλητής. Ναι. Στην εποχή που ήταν ο Παντελής Νικολαίδης στο Επικοντό, ο βουλευτής που είχε σκοτωθεί. Ναι. Υπήρχε ένας βουλευτής Παντελής Νικολαίδης του Πασόκ που είχε σκοτωθεί στη Ιουγκοσλαβία σε αυτοκινηστικό σε τροχαίο. Αυτός με είχε γράψει στον Ολυμπιακό στο... που σαν αθλητή στη σφαίρα που... γιατί σε αυτό το... Οπότε, συγγνώμη, τραγουδιστής, αθλητής... φοιτητής στο... Τον ελεύθερο μου χρόνο δεν πολιτεχνή. Το σπαταλούσα στις καφετέρειες. Οι σύγχρονοι νέοι κάθονται στις καφετέρειες και μάλιστα απορώ πώς βρίσκουν τη δύναμη να κάθονται. Πάω στον Μπουρνάζι, και βλέπω 5.000 νέους στις καφετέρειες και τρομοκρατούμε. Ενώ εγώ τον ελεύθερο χρόνο... Οι γυναίκες σας κυνηγάγανε, σκέφτομαι τώρα, αθλητής, τραγουδιστής. Όλα μέσα στο νεανικά, όλα ήταν μέσα, δεν... Δεν υπάρχει κάτι που ένας νέος... Και εκείνη η γενιά η δική μας ήταν δύσκολη γενιά. Ήμασταν φτωχόπαιδα. Φανταστείτε, όταν πρωτομπήκα εγώ στο Πολυτεχνείο, ανέβαινα από τον Πειραιά με τα πόδια. Γι' αυτό δεν θυμάστε που γνωρίσατε τη γυναίκα σας. Δεν είχαμε λεφτά ούτε για τον ηλεκτρικό.
Ακούτε, ανεβαίναμε από τον Πειραιά στη Μπατησίων με τα πόδια. Μα δεν το δισκάκι δεν ήθελε έξοδα. Εντάξει, το δισκάκι το βγάλαμε στις μέρες της Χούντας και το πήρανε φοιτητές μου και το διαθέτανε στην Αθήνα σε γραφεία από εδώ από εκεί, έτσι περισσότερο. Λοιπόν, μαζί με φυλάδια. Από την καρδιά μου κάτι που δεν ξέρετε, μαζί με φυλάδια αντιστασιακά το μοιράζαμε. Είχαμε πολύγραφο. Και αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα. Και απλά για να από μην, για να μην φαίνεται ότι μοιράζουμε φυλάδια και μας μαζέψει η αστυνομία, υποτίθεται σε ένα έλεγχο ότι έχεις δισκάκια. Μήπως, ναι. Λέω τώρα, εκτός από εναγώνιος πολιτικός, κάπου μέσα σας είστε και showman. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, κακά τα ψέματα, ό,τι κάνετε είναι ένα show. Και μήπως δεν το σταματάτε επειδή αυτό το πράγμα σας τρέφει, επειδή είναι ένας εθισμός αυτή η δημοσιότητα. Ακούστε. Αν δεν, ψυχολογικά αν δεν βλέπατε έρμα εις όσα πρεσβεύω, θα μπορούσατε να το πείτε αυτό. Δεν λέω ότι είναι το μόνο. Δεν λέω ότι είναι το μόνο. Ο showman δεν έχει περιεχόμενο, είναι ηθοποιός. Ο Λεβέντης έχει περιεχόμενο. Και κάποιοι που με ψηφίζουν και με στηρίζουν παντού, γιατί το κάνουν? Γιατί δεν περιμένουν από τα κανάλια την κρίση, από εφημερίδες, από δημοσιογράφους να δουν ποιος είναι ο Λεβέντης. Βλέπουν ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλάει και σου λέει γιατί να μην το ψηφίσουμε. Πρέπει να μας το υποδείξουν τα νέα, το Βήμα. Από το μνημόνιο πώς θα βγούμε? Από το μνημόνιο πώς είναι, θα βγούμε. Είναι η ερώτηση που σας χρωστάω εδώ και αρκετή Είπαμε, ώρα. Είπαμε μπορούσαμε το 9, το 2009 να μην μπαίναμε στο μνημόνιο. Από τη στιγμή και ο τρόπος μπήκαμε. Θα ήταν η αποβολή από το δημόσιο των αργομίστων, που είναι πάνω από 200.000 οι αργόμιστοι του δημοσίου, να έχετε υπόψη σας, και των ΔΕΚΟ, του ευρυτέρου δηλαδή, Δήμη κλπ. Και το κατέβασμα μισθών και συντάξεων. Αυτό ήταν. Και θα μέναμε στις αγορές. Θα έπεφτε το έλλειμμα σχεδόν στο μηδέν. Το 3 ήταν το όριο, μας ζητούσαν το 3. Γιατί πώς πτωχεύσαμε? Ξεφύγαμε από το 3 που είχαμε υπογράψει τις 100 επί του ΑΕΠ. Που είχαμε υπογράψει στο Μάστριχ. Και πήγαμε 16 και έτσι οι αγορές εξαγριώθησαν. Τώρα τι γίνεται? Λοιπόν. Γιατί μου κάνατε πριν μια πρόβλεψη. Μετά η κυβέρνηση και του Γιώργου Παπανδρέου και του Σαμαρά, το κάνανε σιγά σιγά αυτό. Αυτό το μείον 40 στους μισθούς, το κάνανε 3% τώρα, 5% αύριο, σε τρεις μήνες 3%. Κατέβαζαν μισθούς και συντάξεις. Μόνο που η ύφεση ερχότανε και την όποια ωφέλεια από τη μείωση μισθών και συντάξεων την έτρωγε η ύφεση. Και είμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Ενώ αν γινόταν από την αρχή, δεν υπήρχε ο παράγον ύφεση και θα μέναμε εντός αγορών. Τώρα τι κάνουμε? Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό που έκανε η Ισπανία και η Ιταλία. Τι κάνανε? Όταν τους ήρθε τα κακά μαντάτα ότι παιδιά θα μπείτε στο μνημόνιο, συνενώθηκε όλος ο πολιτικός κόσμος και κάνανε ένα οικειοθελές μνημόνιο. Οικειοθελές μνημόνιο. Είπανε παιδιά, μας ζητούν να μειώσουμε το έλλειμμα. Είναι κακό αυτό για τη χώρα? Όχι. Χώρα που έχει μεγάλο έλλειμμα δεν είναι ούτε ανεξάρτητη. Και συμφώνησαν όλοι. Γι' αυτό ζητώ οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών όμως, γιατί οι πολιτικοί απέτυχαν. Εγώ θεωρώ όλοι αυτοί οι καραμαλίδες, Μητσοτάκηδες, Σιμίτιδες και ο Σαμαράς και όλους, αυτούς τους θεωρώ τελειωμένους. Αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί είναι τελειωμένοι. Και αυτοί είναι ψευτοσοφιστές. Και ψηφοθυρούν, τίποτα άλλο. Συνεπώς, δηλαδή θυμίζουν έναν Ανδρέα Παπανδρέου του 81 που ευλογούσε τα πάντα για να πάρει την ψήφο. Ναι, και δεν όταν ήρθε, και μόνο που ο Ανδρέας είχε καλύτερες εποχές. Δεν είχε μπροστά του ούτε μνημόνια, ούτε αγορές που μας είχαν αποβάλει. Συνεπώς, η τελική πρόταση της Ένωσης η τελική Κεντρών πρόταση είναι οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών. Οι τεχνοκρατών. 200.000 αργόμιστοι να απομακρυνθούν από το δημόσιο. Ναι. 300.000 Έλληνες που παίρνουν τρεις συντάξεις να περιοριστούν μόνο σε μία. Σε μία. Σαφές. Ναι. 100.000 πλούσιοι να μην παίρνουν καθόλου σύνταξη αν έχουν εισόδημα 5.000 ευρώ το μήνα από άλλες πηγές, είτε από ανώνυμες εταιρείες, είτε από τόκους καταθέσεων, είτε από ακίνητα, από νίκια. Να μην παίρνουν καθόλου σύνταξη. Σταμάτημα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Απόλυση από τη Βουλή των 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι τεμπέληδες και δεν κάνουν τίποτα. Συγγενείς των βουλευτών. Και οι 12.000 αποσπασμένοι
που κυκλοφορούν στο ευρύτερο δημόσιο και είναι επίσης αργόμισθοι, να επιστρέψουν στις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά και να δουλέψουν. Στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μας μένουν, η γυναίκα σας και το παιδί σας τι σας λένε? Βλέπουν ότι αγωνίζομαι για το δίκιο, βλέπουν και ανθρώπους πολύ μορφωμένους και σοβαρούς να είναι δίπλα μου. Παρότι είπατε ότι δεν έχω στελέχη, σας ενημερώνω. Σας είπα ότι δεν τα βρήκα στην πιο υγιή στελέχη. Μπορεί να μην τα έχετε βρει, αλλά εδώ δεν έχουν βάλει ούτε εμένα στις τηλεοράσεις. Πώς θα βάλουν τα στελέχη? Ο Αντένα δεν με έχει καλέσει ακόμη μια μέρα να μιλήσω. Θα καλέσει τα στελέχη? Πού θα τα δείτε λοιπόν? Μήπως ψάχνετε δηλαδή σε λάθος? Πού ψάχνετε για να βρείτε τα στελέχη? Ας μας δώσουν ευκαιρία εμφανίσεως και αν η Ένωση Κεντρών δεν έχει στελέχη, τότε να το πείτε. Αλλά ένα κομμένο κόμμα. Ένα κομμένο κόμμα να το κατηγορείτε ότι δεν έχει στελέχη, αυτό είναι λίγο αμάρτημα. Είπα ότι δεν τα βρήκα. Θέλω να είμαι σαφής. Νομίζω ότι έχουμε υπάρξει πολύ τίμη ο ένας απέναντι στον άλλο. Όμως η Ένωση Κεντρών καταρτίζει ψηφοδέλτια με 400 άτομα. Θα περιμένουμε να τα δούμε. Κάθε φορά. Κοιτάξτε, με 400 άτομα. Θα περιμένουμε να τα δούμε, ένα το κρατούμενο, και δύο, προσωπική μου δέσμευση, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, καθότι έχω και τη χαρά καθημερινής εκπομπής στο ραδιόφωνο του Sky, θα είστε καλεσμένος μου. Εντάξει, πάει και έχουμε φιλία, τελείωσε. Απλά και την τελευταία ερώτηση την έκανα. Εγώ θέλω και με το σταθμό και με... Διότι σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος... Απόψεις, τις απόψεις αυτές δεν τις έχω εναντίον ανθρώπων. Τις έχω γιατί θεωρώ ότι ο λαός μπορούσε, αν είχε κάποια λεφτά που έχουν κάποιοι πάρει, αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά, μπορούσε τώρα να παίρνει και καλύτερα. Λοιπόν, για το λαό πονάω. Την τελευταία ερώτηση την έκανα. Νομίζω ότι εξ επαγγέλματος κυνηγάω κάποιον. Και σας καληνυχτίζω με αυτό. Ναι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τέτοιον αγώνα 25 χρόνια πρέπει να έχει ένα πολύ στενό περιβάλλον από το οποίο να παίρνει πολύ αγάπη, ούτως ώστε να συνεχίζει. Δεν το καταλαβαίνετε. Ήταν ανθρωποκεντρικό. Δεν το καταλαβαίνετε. Το θέμα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Κάθε καλό, κύριε Λεβέντη. Φίλες, φίλοι. Καλό 14 να έχουμε. Την επόμενη Τετάρτη, Θεού θέλοντος, Sky επιτρέποντος, εδώ, με στάγρια μεσάνυχτα. Κάθε καλό.